καλώς ήρθατε στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών. Σας καλωσορίζουμε. Welcome, bienvenue. Σήμερα θα κάνουμε κάποιες αναγνώσεις, όπως ξέρετε και έχετε δει στο πρόγραμμα. Αλλά πρώτα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Τζουλάκη, το Δήμαρχο της Νέας Σμύρνης, να μας πει δύο λόγια. Να σας ευχαριστήσω, λέω, που παρευρίσκεστε σε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης στην πόλη μας. Να ευχαριστήσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που το φιλοξενούμε. Να ευχαριστήσω την Ώρα την Κανανοπούλου που με τις ενέργειές της, ας πούμε, κατόρθωσε και γίνεται η σημερινή εδώ συνάντηση. Είπα και στην αρχή ότι δεν είμαι και ο καταλληλότερος να μιλήσω για την ποίηση. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι θα μιλήσω για την ώρα, έτσι για πολύ λίγο, και να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που στο συνδυασμό μου βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και πέραν των υποχρεώσεων που τους έχουν ανατεθεί. Ένας λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους είναι και η Νόρα Γαλανοπούλου, η οποία ψάχνεται, είναι ψαγμένη και κάθε φορά μας ευθυδιάζει με τις ενέργειές της. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσία σας. Και η κυρία Γαλανοπούλου δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι αξίζει να μας πει. Καλησπέρα σε όλους, φίλοι, φίλες, συνάδελφοι, ποιητές, αγαπημένοι. Welcome, bienvenue, everybody. The poets of the other countries. Welcome in Greece, welcome in Νέα Σμύρνη. Τι να πω. Η ποίηση στις μέρες μας είναι όχι απλώς απαραίτητη, είναι αναγκαία. Πρέπει να μιλήσουν οι ποιητές και να σιωπήσουν οι κραυγές και τα όπλα. Μόνο με την ποίηση μπορούμε να διώξουμε τη βία και το λαϊκισμό. Ο αιώνας που διανύουμε κυοφορεί όλα τα δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα κυοφορεί, ελπίζω, αισιοδοξία για μια νέα συνειδητότητα των ανθρώπων, που πιστεύω ότι μέσα από την ποίηση μπορούμε να την αποκτήσουμε. Μπορούμε να βρούμε τη διάθεση για επανεκτίμηση των αξιών, να προβληματιστούμε γύρω από τον άνθρωπο, να μιλήσουμε στο συναίσθημα, να μιλήσουμε για την αγάπη, να μιλήσουμε για τον έρωτα, να μιλήσουμε για την αλληλεγγύη. Έτσι μπορούμε να περιθωριοποιήσουμε ανθρώπους και μορφώματα που μας περικυκλώνουν, όπως τα φασιστοειδή που βάλουν τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Σπάει ο φραγμός της γλώσσας με την ποίηση και γενικότερα με τη δημιουργία. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στον πλανήτη. Χέρι αλληλεγγύης, χέρι συναισθήματος και αγάπης ο ένας τον άλλον, για να μπορέσουμε να υπάρξουμε για μια άλλη καλύτερη κοινωνία. Τελευταίες μέρες διάβασα ένα απόσπασμα για την αντίσταση στη Συρία με όπλο την ποίηση. Πραγματικά με συγκίνησε.
Οι ποιητές στη Συρία αυτή τη στιγμή έχουν εκστρατεύσει ένα κίνημα αντίστασης ενάντια στη βία και τον εμφύλιο πόλεμο που κατακλείζει τη χώρα τους. Μιλούν για μια Συρία πέρα από θρησκεία. Παρότι ξέρουμε ότι η ποίηση σε τέτοιες χώρες λογοκρίνεται και είναι υποχρεωμένοι να κρύβονται μέσα από ψευδόνυμα στο ίντερνετ για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να διεκδικήσουν την ελευθερία της σκέψης, την ελευθερία της καταγραφής των συναισθημάτων του, την ελευθερία της ποίησης. Οι ποιητές, λέει όμως, ωστόσο, σπάσανε πια τη σιωπή τους, γιατί η βία στις χώρες τους είναι τέτοια που η σιωπή δεν θεωρείται πια ο ασφαλέστερος δρόμος. Πιστεύω ότι και οι ποιητές στη χώρα μας από καιρό μιλούν, αλλά δεν τους ακούνε. Καιρός είναι να ακούσουμε τους ποιητές, να ακούσουμε και να αφουγκραστούμε με συνέστημα και όχι με κραυγή, όπως είπα. Απόψε φιλοξενούμε το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης και στο Δήμο μας. Πραγματικά συγχαίρω την Ηρώνη Κοπούλη και τον Γιάννη Πατήλη, που είναι νεοσμυρνιώτες, φίλοι και ποιητές, οι οποίοι μου απευθύνθηκαν για να διοργανώσουμε και στο Δήμο μας την απόψινή βραδιά. Με διάφορες τεχνικές δυσκολίες καταφέραμε και είμαστε εδώ. Χαίρομαι που είμαστε πολλοί για τα δεδομένα της πόλης. Και της συγκυρίας, όχι, η πόλη είναι μια χαρά σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω. Απόψε, συντονιστής της βραδιάς θα είναι ο Βασίλης ο Μανουσάκης, ο οποίος είναι συγγραφέας, μεταδραστής και διδάσκει αγγλικά. Ζει στην Αθήνα. Έχει διδακτορικό στην Αμερικάνικη ποίηση του 20ου αιώνα. Ανήκει στη συντακτική ομάδα του περιοδικού για την ποίηση και υπήρξε συντονιστής της ομώνυμης λέσχης ανάγνωσης. Διενέλεσε διευθυντής της σειράς άρθρων για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και τη διεθνή λογοτεχνική εγκυκλοπαίδεια. Ποίηματά του σε πολλά έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Δεν θα αναφέρω τώρα τους τίτλους. Η πρώτη του ποιητική συλλογή κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο «Μιας σταγόνας χρόνος» από τις εκδόσεις «Πλανόδιο», όπου και ο Γιάννης Πατήλης και η Ρόμη Κοπούλου είναι τα βασικά στελέχη του περιοδικού «Πλανόδιο», που για χρόνια όσοι ασχολείται με τους λογοτεχνικούς κύκλους το γνωρίζετε ότι καθόρισε την ποιητική μας έκφραση. Κριτικά κείμενα και μεταφράσεις του Βασίλη έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά, όπως είπα, «Πλανόδιο», «Poetics» και «Ποίηση», καθώς και στο «Πόεμα». Έχει μεταφράσει, συγγνώμη, μεταξύ άλλων ποίηματα της Σίλβια Πλάθ, του Μαγιακόφσκι, του Ζόζεφ Μπόνσκι και πολλών άλλων ξένων, καθώς και τις βιογραφίες του Τρούμαν Καπότε και της οικογένειας Βίτκενστάιν. Πρόσφατα έκανε και την επιμέλεια του αφιερώματος του λογοτεχνικού περιοδικού «Πλανόδιο» για το αμερικάνικο διήγημα. Έχει διδάξει αμερικανικό μυθιστόρημα και ποίηση, αλλά και λογοτεχνική μετάφραση και αγγλική γλώσσα και ορολογία σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού. Είναι εξωτερικός διδάσκαλος και ιδιοδοτή σε θέματα λογοτεχνικής μετάφρασης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην οπτικοακουστική μετάφραση του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. Παράλληλα εργάζεται ως μεταφραστής λογοτεχνίας και υποτιτλιστής. Το λόγο έχει ο Βασίλης Μανουσάκης, ο παρουσιαστής της βραδιάς. Ευχαριστώ και την κυρία Γαλανοπούλου για τα καλά της λόγια και για το καλωσόρισμα. Θα πω δύο λόγια στα αγγλικά για τους καλεσμένους μας. The mayor of Νέα Σμύρνη and Mrs. Γαλανοπούλου the vice mayor, yes, have welcomed us here and they are the soul and spirit behind this event, tonight's event. And Mrs. Γαλανοπούλου said a few words about the power of poetry, that poetry has no language barriers, that unites us all, and how the poets in Syria
are using poetry to overcome the world there and all the obstacles. And we hope that we will do the same here in Greece, and we will do the same tonight. So, without further ado, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε τη βραδιά μας και θα καλέσω πρώτον ποιητή της βραδιάς να μας διαβάσει, τον Βαγγέλη τον Γκάσο, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Καρδίτσα και έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και ευρωπαϊκό δίκαιο στο Στρασβούργο. Έχει εκδώσει 9 βιβλία. Οι 5 είναι ποιητικές συλλογές και τα 4 βιβλία είναι βιβλία δοκιμίων. Και έχει επιμεληθεί μια πολύ σημαντική έκδοση ενός CD-ROM που λέγεται «Η πολλαπλή σκιά του Ομήρου. Σύγχρονοι Έλληνες ποιητές αντίκτυπη στον κόσμο, 1945-2000», που περιλαμβάνει πολλά ποίηματα μεταφρασμένα στα αγγλικά Ελλήνων ποιητών. Επίσης, ο ίδιος είναι μεταφραστής και έχει μεταφράσει έργα τον Gerard Denerval, Paul Valéry και Ezra Pound. Η ποιητική του συλλογή έχει μεταφραστεί στα γαλλικά, το Αδιαπέραστο Φως, έτσι, και έχει κυκλοφορήσει στη Γαλλία τις εκδόσεις Loreille de Loup. Ο Βαγγέλης ο Κάσος. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας και το Δήμο που μας φιλοξενεί. Θα διαβάσω 3 ποιήματα. Ελπίζω να είναι μέσα στο 7 λεπτό που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή. Το πρώτο λέγεται «Εμπεδοκλής». Ζω τη ζωή μου σαν να τη θυμάμαι, σαν να είμαι ο καπνός της. Μονάχα ο νους μου καίει και στάχτη αφήνει γύρω του τα πράγματα. Ακούγεται καλά, γιατί νομίζω ότι κάτι είναι. Ζω τη ζωή μου σαν να τη θυμάμαι, σαν να είμαι ο καπνός της. Μονάχα ο νους μου καίει και στάχτη αφήνει γύρω του τα πράγματα. Ντροπή ο θάνατος, η πιο μεγάλη τρέλα. Κύμα τυφλό χτυπάει στην όχθη της ζωής. Μετά, που πάει. Για κάθε θάνατο, για κάθε θάνατό σας ντρέπομαι και θέλω γι' αυτό όλο το σώμα μου να κλάψει. Θέλω το σώμα μου εδώ για πάντα να θρυνεί. Γι' αυτό σε σένα έτοιμα καταφεύγω. Δείξε το θρύνο μου, κάνε το σώμα μου κρατήρα γοερό για ό,τι υπάρξει. Μόνο εσύ ολάβα νιώθεις τον πόνο της διάβγειας που λείπει. Γι' αυτό ξεσπάς και βγαίνεις μοναδικό συμπέρασμα από τη μαύρη ασάφεια της γης. Τρέμεις, ολάβα, τρέμεις σαν ψυχή. Με σένα μόνο το πνεύμα μου ταιριάζει. Είναι ο φόβος μου κορμί και θάμνος, ζαρκάδι και έξαλλος ηχθής. Και ακόμη κάθομαι και όλα αυτά τα λέω της ύπαρξης εκλάμψης. Τα λέω φως, ούτε για διάδειγμα δεν κάνει στο κουρασμένο μου κεφάλι. Το δεύτερο εκτιτλοφορείται «Η δόξα του θανάτου». Ήταν πρωί ιδονικού, αληθινή περίληψη ελληνιστικών χρόνων. Σαν γύρι λουδιών σκορπούσε γύρω η κατάφαση, καθώς ο Επίκουρος, με σιγουριά και τέχνη, θεμελίωνε τη δόξα του για το θάνατο. Πιο πιστικός και από το πρωί που είχε διαλέξει για το μάθημά του. Ο θάνατος που δεν προσημάς, ξανά και ξανά ετώνιζε με επιμονή. Λες και ήταν να πείσει τον ίδιο, όχι τους μαθητές. Λες και περίμενε από τον πιο φανατικό να πεισματώσει και διακόπτοντας τη δόξα του να πει ότι όλα η ειδονή τα ορίζει. Και αν δεν μπορεί να μας κρατήσει στη ζωή, μας κρατάει στο θάνατο για πάντα. Αυτό το ποίημα έχει μεταφραστεί από τον Philip Ramp και θα το διαβάσω στα αγγλικά. I will read in English now. The same poem. The glory of death. It was a sensuous morning, a true abstract of Hellenistic times.
like flower pollen spread around, the affirmation as a Epicurus, with confidence and craft, laid the foundations of his conjecture regarding death. More convincing even than the morning, he had selected for his lesson, death is not to us. Over and over, he stressed his point. You'd think it was a death he was trying to convince, not his students. You'd think he was waiting for the most fanatic to dig in his heels and breaking into his conjecture, tell him that everything is defined by pleasure, and though that can't hold us in life, it holds us in death forever. Και το τρίτο, τελευταίο ποίημα, είναι επιγράφεται Καμίλ Κλοντέλ. Πηγαίνω πάντα προς το μάρμαρο, όπως ο ήλιος πλησιάζει το σκοτάδι. Απομακρύνονται όλα, η αφή μου σαν κραυγή τα φωνάζει. Μακρινό μου κορμί, καταράκτη που πέφτεις μέσα στη νύχτα, τα νερά σου δεν βλέπω, μόνο ακούω τη βουή σου. Τις ψυχάλες σου νιώθω να με δροσίζουν σαν μνήμη. Κακή πνοή περνάει τα κοκαλά μου. Γέρνουν τα νεύρα μου σαν τρυφερά σπαρτά στην πεδιάδα. Πού είναι η ζωή μου? Θα είναι κρυμμένη καλά. Γι' αυτό ακούω μέσα βαθιά να θρυνεί ένα ειδόνι. Η μητέρα μου είσαι ή ο φόβος? Προς εσένα έρχομαι πάντα. Σαν να σκάλει στο μάρμαρο με καλή και πάλι το φως. Μάταια πάλι προς τα μέσα λαξεύει. Το κορμί του Αυγούστου ολόκληρο χτυπά σαν καρδιά και ρηγά ο χαλκός, γλυκαίνει η πέτρα. Εγώ λοιπόν δεν είμαι για εδώ. Η αφή μου έγινε σκέψη. Πριν προλάβω τον κόσμο, γίνεται μέσα μου σκόνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη τον Κάσπερ για την όμορφη ανάγνωση. Θα καλέσω τώρα τον ποιητή από την Κροατία, τον Μίροσλαβ Κιρίν, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Σίσακ της Κροατίας και μένει στο Ζάγκρεπ. Έχει δημοσιεύσει 5 ποιητικές συλλογές και το μυθιστόρημα άλμπουμ, για το οποίο έλαβε το βραβείο Γιούτανι Λίστ για το καλύτερο μυθιστόρημα στην Κροατία το 2001. Ο Κιρίν έχει υπάρξει συνσεναριογράφος του ντοκιματέρ άλμπουμ με σκηνοθέτη τον Μπράνκο Ίσβατσιτς. Το τελευταίο του βιβλίο κυκλοφορείται The Excavated, οι ανασκαφίσες, και είναι μια συλλογή φωτοδοκιμίων για τις ευρεθίσεις φωτογραφίες που αντιστοιχεί με το μυθιστόρημά του. Ποίηματα και πεζά του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε εθνικές και διεθνείς αθολογίες σύγχρονης ποιήσης. Ο Μύρος Λαρκηδί. Good evening to everyone. It is a great pleasure for me to be here with you and at this festival surrounded by Greek language for these now 5 days. It's something that it's a kind of connection that brings together the present of the language and the poetry with a long tradition of Greek language and Greek literature and all other literatures. So we are always somehow connected with our long histories. It's also good to be sitting in front of this sign signifying democracy, which is a very delicate thing, and as you know. I'll read the poems in Croatian, and I think I'll read one in English. Okay. Is there a translation? There will be in translation. The next poem. You wanted to hear his voice, sorry? Okay. About the
before you continue, I would like to say the things you said in Greek. Okay. Okay. Miroslav Kirin has thanked us for the warm welcome, right? And I'm not sorry. Ο Μύρος Λαπκυρίν μας ευχαρίστησε για τη φιλοξενία, ευχαρίστησε εδώ το Δήμο και είπε και εκείνος ότι η γλώσσα είναι αυτή που αυτές τις μέρες ότι ακούει την ελληνική γλώσσα και ότι του αρέσει και ότι πιστεύει ότι και αυτή μας ενώνει η ποιητική γλώσσα όλους και ότι είναι πολύ, θεωρεί πολύ σημαντικό στις ευαίσθητες μέρες που ζούμε να κάθεται μπροστά από αυτή την εδώ την ελληνική, το σήμα της ελληνικής δημοκρατίας. Μύροσλαφ. Izustami ispada jezik. Izustami ispada jezik, to više nije jezik, to je golema jetra teleća, onog teleća što su ga zakali prekiće. Uvjerava me mesar moje omljene mesnice, ali ja niti nemam omljenog mesara, nemam ni omljenu mesnicu. Samo mi je jezik ispao iz usta, ta golema jetra. Vraćam je u usta, vraćam je u grlo. Odustajem kad shvaćam da me guši. Moj jezik ponovno ispada, vješa se po vratu, liže mi tijelo. Moj jezik, moj jezik, moj preveliki jezik. Ti koja kosom mataraš, lijevo desno. Ne daju mi čitati u tramvaju, a posebice ti koja kosom mataraš lijevo desno. Bacaš mi je posred stranice, plus. Nestaju sve riječi da bih podigao pogled. Što bi rekla Jane Hirschfield, zašto sam zastao usred njezine pjesme To Judgment and Essay? Ti mi svojom kosom mijenja život, kao što artičoka mijenja okus svega što se jede poslije nje, kaže Jane. Kosa je čudne naravi, prividno mrtva, možeš je rezati, paliti, a ipak raste. I onda je moji živi prsti prevrću, zapliću se u nju, upliću svoj život, tuđi život, mijenjaju im okus. Recimo da ti odjednom poželim vidjeti lice dok zabacuješ kosu. U najboljem slučaju mogu se nadati tek bljesku tvojih ruku, koja će se pojaviti iznenada, podignuti kosu, prstima je pročešljati, a onda opet pustiti da pljusne preko stranice knjige nemilosrdno, poput vode što je na kraju smjene u brijačnici iz kante izbacio na ulicu. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα, γιατί δεν βλέπω εγώ. Επομένως, θα τα διαβάσω τα δύο πρώτα ποίηματα και στα ελληνικά, για να τα ακούσετε. Το πρώτο λέγεται «Η γλώσσα μου πέφτει από το στόμα μου». «Η γλώσσα μου πέφτει από το στόμα μου. Δεν είναι πλέον γλώσσα. Είναι ένα τεράστιο σηκώτιμο σχαριού. Από το ζώο που σφάξαμε χθες. Με βεβαιώνει ο Χασάπης, το αγαπημένο μου Χασάπικο. Αλλά δεν πήγα στο Χασάπικο. Ούτε έχω ένα αγαπημένο χασάπικο. Είναι η γλώσσα μου που έπεσε το στόμα μου, αυτό το τεράστιο σηκώτι. Την ξαναβάζω στη θέση της, σπρώχνοντάς της στο λαρύγγι μου και τα παρατάω βλέποντας ότι με πνίγει. Η γλώσσα μου ξαναπέφτει, κρέμεται πάνω μου, τυλίγεται στο λαιμό μου, γλύφει το σώμα μου. Μέσα από τη γλώσσα μου, μέσα από τη γλώσσα μου, μέσα από την πονεμένη μου γλώσσα. Και το δεύτερο λέγεται «Εσύ με τα μαλλιά να αναμίζουν δεξιά και αριστερά». Δεν με αφήνουν να διαβάσω στο τραμ, ειδικά εσύ με τα μαλλιά να αναμίζουν δεξιά και αριστερά. Τα τεινάζει στη σελίδα που διαβάζω, σπλάς, και όλες οι λέξεις εξαφανίζονται, πρέπει να κοιτάξω εσένα. Τι θα έλεγε η Jane Hirschfield, γιατί σταμάτησα να διαβάζω στη μέση του ποίηματός της το «Judgment, an Essay». Αλλάζοντας τη ζωή μου με τα μαλλιά σου, όπως τρώγοντας αγκινάρα αλλάζει γεύση από οτιδήποτε τρώγεται μετά, λέει Τζέιν. Τα μαλλιά έχουν ιδιαίτερες ιδιότητες, προφανώς νεκρά. Μπορείς να τα κόψεις, μπορείς να τα κάψεις. Ωστόσο, αυτά μεγαλώνουν.
Και τότε τα ζωντανά μου δάκτυλα τα χθενίζουν, μπλέκονται ανάμεσά τους. Η ζωή τους μπλέκεται. Μπλέκεται η ζωή κάποιου άλλου. Αλλάζει η γεύση τους. Ας υποθέσουμε ότι θέλω ξαφνικά να δω το πρόσωπό σου καθώς τεινάζει στα μαλλιά σου. Στην καλύτερη περίπτωση μπορώ μονάχα να ελπίζω να δω τη λάμψη των χεριών σου που θα εμφανιστούν ξαφνικά για να σηκώσουν τα μαλλιά σου, να τα χτενίσουν με τα δάχτυλα και έπειτα να τα αφήσουν άσπλαχνα να πέσουν στις σελίδες του βιβλίου μου. Σαν αφρόδες νερό από το κουβά που πετάγεται στο δρόμο, στο τέλος της βάρδιας, στο κουρίο. I can say that this sounds better in Greek. Putopi slobodni leđa. Kad slobodna su mi leđa, po njima ne poskakuje krumpir i rajčice ne strepe da će ih izgnječiti. Kad slobodna su mi leđa, prsti u sandalama slobodno ispadaju. Bicikl ide sam od sebe, možda i mene dovede k sebi. Kad slobodna su mi leđa i svi drugi su bar malo slobodniji. Ημερολόγιο ταξιδιού της πανάγαθης μέσης μου. Όταν τίποτα δεν κουβαλώ στην πλάτη μου, ούτε σακί με πατάτες στο δίχτυ για τα ψώνια, ούτε έφρασες ντομάτες, όταν τίποτε δεν κουβαλώ στην πλάτη μου, τα δάχτυλα του ποδιού άνετα με στα σανδάλια μου, το ποδήλατο κινείται από μόνο του και θα μπορούσε να μου βάλει μυαλό. Όταν τίποτα δεν έχω στην πλάτη μου, ο καθένας μας είναι πολύ πιο ελεύθερος. Ne obazirem se na to, ani na ono. Ne obazirem se na to što kraj mene stroj neki danonoćno melje smeće. Ne pitam se tko ga i čime hrani. Od šuma što ne prestaje, ipak lakše spava. A i potraje će to i ništa me kao više ne brine. Δεν προσέχω τούτα και εκείνα. Δεν με νοιάζει που νύχτα μέρα μια μηχανή ξενά τα σκουπίδια μας. Ούτε που ρωτάω ποιος τροφοδοτεί τη μηχανή και γιατί. Στο κάτω-κάτω, αυτός ο επίμονος θόρυβος μου φαίνει καλύτερο ύπνο. Θα συνεχίσει ίσως έτσι για λίγο, αλλά υποθέτω δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Σμίσαω. Εγώ να πω κον νέκογα τκο κάσλε, που με στάλω το σμίσλα. Ζρά στόι, svi sjede. Što radi povijest? I ona stoji ili sjedi. Dobro je kad netko zakašlje. Ja ću potom prvi zagunđati. Kad nastane opći metež, puzeći po podu, nezamjetno ću sve iskrasti. Ένια. Στο τέλος κάποιος βήχει. Μοιάζεται για την έννοια. Ακίνητος ο αέρας, όλοι κάθονται. Τι να κάνει η ιστορία, ακίνητη κι αυτή ή καθισμένη. Καλό είναι όταν κάποιος βήχει. Αργότερα θα είναι ο πρώτος που θα γκρινιάξει στον πάχαλο που θα ακολουθήσει. Εγώ θα το βάλω ήσυχα στα πόδια. Δρβο σιέτσιν είναι πόσο με βίντεο. Που πόνοξ, νέτσκο σιέτσιν δρβά. Preko rijeke stiže tek mjesečeva svjetlost. Razmišljamo sve do jutra, a onda stop, nema dalje. To έργο του ξυλοκόπου είναι αθέατο. Τα μεσάνυχτα κάποιος κόβει ξύλα. Απέναντι στο ποτάμι το φεγγαρόφος. Μέχρι το πρωί θα πρωθογυρίζουμε. Κι ύστερα σταματάμε. Τίποτα άλλο. Pobunjena masa. Na bijelom papiru točka. Svijet je kotač. Kada je pobunjena masa krenula, upravo smo širili olovke. I eksegesi sto mazor. Nja telija sto filo asprou hartiju. O kozmos je ta nja roda. Otan to eksegermeno plithos kimatise, emis ascoljomaste me to na ksinume ta molivja mas.
I'll repeat this in English. The revolt of the multitude, a dot on the sheet of white paper. The world was a wheel. When the revolted multitude moved, we were busy sharpening our pencils. Trešnja. To je jedna od onih u kojoj crv, onaj koji ne želi da ga se ometa. Čita filozofska istraživanja i šuti. Traje to danima i ja već polako gubim strpljenje. Što da radim s trešnjom u kojem je načitani crv? Vodi me na kupanje, viče on i odlaže knjigu. Ne sjećam se kad sam se zadnji put kupao. Tako je i bilo. Htio sam samo izbjeći prepirku. Poslije sam pojao sve trešnje i zaboravio naučenoga crva. Ok, thank you Miroslav. For thank you very much. Much. I appreciate you very much, as you say. Like a song. Τώρα πλέον έχουμε και την προβολή των ποιημάτων, οπότε δεν θα ακούτε εμένα να διαβάζω, θα ακούτε τους ποιητές μόνο. Εντάξει. Ναι. Ελπίζω να βλέπετε καλά όπως λέει αυτό. Έτσι, αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, μπορείτε να μετακινηθείτε ίσως τώρα που ακόμα δεν έχω καλέσει τον επόμενο ποιητή μας. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, στη συνέχεια θα υποδεχτούμε την Ηρώ Νικοπούλου, φίλη και συνεργάτητα. Η Ηρώ έχει γεννηθεί στην Αθήνα και έχει σπουδάσει ζωγραφική και σκηνογραφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Έχει κάνει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Έχει δημοσιεύσει 3 ποιητικές συλλογές και 2 συλλογές διηγημάτων. Ενώ μόλις πριν μερικούς μήνες βγήκε το καινούριο της βιβλίο με τίτλο «Ελληνιστή ο Γρίφος» από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Παράλληλα, ποιήματα και πεζάτης έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά και είναι και μέλος του Οικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Εταιρείας Συγγραφέων και φυσικά του Κύκλου Ποιητών. Υποδεχόμαστε την Ηρώ Νικοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ και το Δήμο Νέας Μήνης για τη φιλοξενία, την Ηρώ Γαλανοπούλου για όλη την επιμέλεια. Για την αγάπη με την οποία περιβάλλει την ποιήση. Θα σας διαβάσω ποιήματα από μία ενότητα που έχει το γενικό τίτλο «Το πριν και το μετά την Παύλα» και ουσιαστικά πρόκειται για διαβατήρια ποιήματα. Διαβατήρια ποιήματα. Δηλαδή, καταστάσεις, περιγράφονται καταστάσεις της ζωής μας που αλλάζουμε κατάσταση. Η γέννηση, ο θάνατος, το σχολείο, ο στρατός, η χειρία, το να χάσουμε ένα σύντροφο, τα βαφτίσια, η εξορία. Ναι, ναι, ναι. Η Ηρώ is going to read some poems from a unity of poems, a poetic synthesis. Which record the various status of human beings, like widowhood, like birth, like going to join the army, and things like that, when we change our status from one to another. (1978)
Μοιάζει κάπως σαν απειλή θανάσιμη εκείνη η παύλα, από τη χρονολογία γέννησης μετά. Λες και δεν είναι πιο σημαντική η έναρξη, αλλά η εκκρεμότητα της λήξης. Κάθε που βλέπω ζώντος βιογραφικό, άγχος με πιάνει, δέος, πανικός. Και αποστρέφω ένοχα το βλέμμα από φόβο, μήπως όσο κοιτώ συμπληρωθεί στα μάτια μου μπροστά εκεί ο αριθμός που λείπει. Θα είναι τότε εξ επαφής, σαν να εκτέλεσα έναν τελείως άγνωστο. Το δεύτερο ποίημα έχει τίτλο «Παλιά φωτογραφία συντρόφισσας, Τρίκερ 1943», γραμμένο για μία γυναίκα εξόρισης του Τρίκερ. Με έγκεντρο το βλέμμα πάλι, αλλού προσέχεις, έξω από το κάδρο. Κι όμως αρέσανε τα πλαίσια, τα προγράμματα, τα πλάνα, τα πενταετή. Υπάκουες, τα ακολουθούσες. Ίσως γι' αυτό μόνο στα μάτια σου και αυτό σπανίως επέτρεπες ταξίδεμα. Κι αλήθεια εδώ, ποια συστολή σου λύγησε τον τράχυλο κι είναι πλάι γερμένο το κεφάλι. Με χάρη ακουμπάς την άκρη του χαρτιού. Ένα μικρό ξέρεις λαθάκι της εκτύπωσης θα ακούσε να το κόψει. Έτσι, πώς το ρισκάρισες στο χείλος του κρεμού να στηριχτείς. Και μια μορφή θανάτου. Πολυετής χειρία. Φουσκώνει ανάλαφρα τη νύχτα το σεντόνι στην αδειασμένη θέση της. Κι αυτός πλάι του πολύ προσέχει. Δεν μετατοπίζεται, χέρι δεν απλώνει. Δαγκώνει δίπλα του 20 χρόνια το κενό. Κάθε βράδυ μονάχος πλέει πάνω του, δεμένο σε μονό κανό και περιμένει ώσπου να ξημερώσει. Το διπλό κρεβάτι του τον απειλεί, μέσα στην άρκη του, μη κατά λάθος πέσει στην άδεια θέση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια πέταξε το διπλό του σπάπλωμα. Κουβέρτα αμμονή αγόρασε, εφηβική. Τώρα πια, στα 80 του, με αυτήν σκεπάζεται και αναστενάζει μέσα στον ύπνο του ελαφρά, από αόρατη θανάτου κλεινοπάλι. I will read this in English now. Perennial widowhood. Fitly rises the sheet in her empty spot, and he pays close attention to his side. He does not move, neither extends his hand. He bites the emptiness on his side for 20 years now. Every night he floats alone on it, tied to a single canoe, and waits until the sunrise. His double bed threatens him inside its stupor, so as not accidentally fall into the empty spot. For greater safety, he threw away the double quilt and bought a single adolescent blanket. In his 80s now, he covers himself with it and sighs lightly in his sleep, due to the invisible bed fight of death. Μετάφραση που ακούσατε ήταν του Βασίλη Μανουσάκη. Μία άλλη διαβατήρια κατάσταση είναι η παράδοση του βαφτιστικού ρούχου από μια μητέρα. Ξανά στο φως. Μια μέρα βροχερή το αποφάσισε, λευκό κολαριστό και μου παρέδωσε το βαφτιστικό μου ρούχο. 40 χρόνια ολόκληρα στα σκοτεινά το μούνιαζε σε όξινες χλωρίνες και ζαματιστά νερά. Να φύγουνε τα λάδια και οι ευχές, να φύγουνε και οι μοίρες οι κακές. Γεμίσαν τα χεράκια της στίγματα, γεροντικές κοιλίδες, σαν να μείνε 40 χρόνια πρόσεκτα καφέ στα μουλοχτά. Λευκό, κολαρισμένο το κοιτό, μέσα στην πλαστική σακούλα, δύσκολα να ανασένει, της κάθε μέρας το μικρό σφαχτό,
Στον ήλιο επιστροφή σε αεροβάφτισμα. Στην αγκαλιά μου το παρηγορώ. Εκείνο το μικρό που ακόμα κλαίει. Οικογενειακό λεύκομα, 20 Ευγυρίας 1970. Είδα τα μάτια σου στα μάτια του, λίγο προτού τα κλείσει. Δόρυ το βλέμμα σου που πλέχτηκες του κρεβατιού τα ξύλα και ύστερα έσπασε αθόρυβα, έγινε θρύψαλα στις πλάκες, μπηλίτσες σιδραγύρου. Ακούς τις παύσεις να πυκνώνουν με ήχους παροξύτονους, συντάσσοντας μεθοδικά την τελική ευθεία. Αδερφική σου παραστέκεται εν λευκό επαγγελματική συμπόνια. Κι όρθιος ο παπάς που του κρατάει το χέρι, τριγάει ανυπόμονα το φως από το παράθυρο έξω. Στο άλλο κλικ έχουν βγει και οι δυο από το κάμερο. Πάλι τρίτη ηλικία, είναι προς το τέλος της παύλας δηλαδή, είναι το δεύτερο κομμάτι της παύλας, το μετά. Ο δρομέας. Κυλούσαν αργά τα μέτρα κάτω από τα πόδια του, σερνάμενα βήματα 100, φθύροντας τις παντόφλες του στο στενό μακρο μπαλκονάκι. Απ' άκρη σ' άκρη του τώρα ο κόσμος όλος. Αρπάζει σε κάθε βήμα την κουπαστή, ζυμώνει παγωμένο χέρι εξόριστης μητέρας. Θυμάται την πρώτη βόλτα στο σώμα της πριν. Ύστερα φως οδυνηρό και γάλα αχνισμένο. Μυρωδά τα χρόνια του σχολείου, ξυσμένο μολύβι, γομολάστιχα, τρύπιες παλιές ελβιέλες, εξαρτήματα φοιτητικά, άρβυλα πριν γίνουνε πολέμου. Την πρώτη του αγάπη θυμάται και στρίβει στη γωνία. Στο αδιέξοδο του κυκλειδώματος κάνει επιτόπου στροφή και τρία παιδιά μαζεμένα. Επιταχύνει το βήμα του, δεν θέλει να αργήσει. Η φωνή της λευκή και ματίζει από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Κλείσω με μία διαβατήρια τελετή, θα την έλεγα αυτή, που την έχουμε όλοι περάσει, το σχολείο. Κάθε Δευτέρα. Χαράματα χτυπάει το κουδούνι. Τρέχω στην πόρτα, ανοίγω και βρίσκομαι στο δωμάτιό μου, το παιδικό. Βιαστικοί ορμάνε από τα παράθυρα και κλέβουν μπουκές οι λάρι. Το σπίτι μου εκβάλλει στου φλίσβου τα νερά και ο βαθύτερός μου εαυτός την πρώτη γυμνασίου. Κοιτώ τους μαθητές, οι μαθητές μου και απορώ γιατί με αποφεύγουν. Τα χέρια τους ρόδινοι ανεμοδείκτες, ψηλά το ξεύουν ουρανό, μα βρίσκουν ταβάνι. Τα δικά μου δίπλα τους χύμαροι, φλεβόδη, στέρφοι παραπέουν. Οι φωνές τους με ξυπνούνε τρυφερά κουταβιού γρυλίσματα στο χάραγμα της μέρας. Κάθε πρωί Δευτέρας μοσχοβολάνε οι τάξεις, μαλακτικό και μοσχοσάπινο. Μα ως την Παρασκευή το μεσημέρι βαριά ταγιάζει ο αέρας και πώς γυαλίζουν ξαφνικά τα μάτια τους καθώς οριστικά με προσπερνάνε. Αν δεν έχουμε και λίγα πρώτα. Ευχαριστούμε πολύ την Ήρο Νικοπούλου για τα διαβατήρια ποίηματά της. Και θα περάσουμε στον Φρανσίσκο. Θα τον καλέσω να έρθει. Είναι ιδρυτής του ριζοσπαστικού εκδοτικού οίκου Le Temps des Seis. Έχει γεννηθεί στην Νότια Γαλλία και έχει εκδώσει 16 ποιητικές συλλογές, ανθολογίες και μυθιστορήματα. Ήταν υπεύθυνος επί σειρά ετών για τις αναρτήσεις ποιημάτων στο μετρό του Παρισιού και από το 2011 είναι διευθυντής της Biennale Internationale de Poètes, Antoine Demar.
Γεια σας. Ως δημοσιογράφος, ο Φρανσίς έχει συνομιλήσει αρκετές φορές με τον Γιάννη Ρίτσο και έχει γράψει, έχει πλούσια δραστηριότητα ως θεωρητικός και κριτικός της τέχνης. Έχει ξανάρθει, έχει ξανάρθει στην Ελλάδα το Φεστιβάλ των Γαλλόφωνων Ποιητών που διοργάνωσε ο κύκλος ποιητών και το Γαλλικό Ινστιτούτο το 2012, οπότε γνωρίζει, έχει ξανακάνει αναγνώσεις και γνωρίζει την Αθήνα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. We thank you for being here tonight. Thank you. Σας ευχαριστώ. Non, la Terre n'est pas ronde. Non, la Terre n'est pas ronde. Si la Terre était ronde, cela se verrait, cela se saurait. Si la Terre était ronde, il n'y aurait pas d'un côté quelques-uns tout en haut, et les autres, la plupart des autres, en bas, souvent même tout en bas. Si la Terre était ronde, aucun pays ne pourrait se dire le centre de la Terre, car tous seraient au centre, et tous les hommes tout autour de la Terre seraient logés à la même enseigne. Mais ce n'est pas le cas, et la Terre va de travers, parce que la Terre n'est pas ronde, en tout cas, pas encore. Proguste. Sur la route près d'Athènes, il offrait l'hospitalité aux voyageurs, puis les attachait sur un lit de fer. S'ils étaient trop grands, il coupait tout ce qui dépassait. S'ils étaient trop petits, il étirait leurs membres jusqu'à briser os et ligaments. Qui prétend que l'antique culture grecque est oubliée et méprisée? Aujourd'hui, Procuste serait commissaire européen ou bien banquier. Cœur au frigo. Tu as déposé ton cœur dans le compartiment congélateur de ton frigo pour le mettre à l'abri des variations de la température, des bactéries, des maladies, des aventures et des malheurs. Ainsi, tu pourras le ressortir et il sera comme neuf le jour où, enfin, tu en auras besoin. Prends garde, cependant, à ne pas dépasser la date de péremption. Poème d'amour, love poem. Ma capucine. Comme nous remontions à High Street, tu as piqué une fleur de capucine qui débordait d'un balcon et tu l'as mangée. Puis, je t'ai embrassée et j'ai goûté sur ta langue, ma capucine, le goût poivré de la capucine. Ce petit poème, ma chérie, ne concerne que nous deux. C'est une affaire strictement privé. Mais, si tu en es d'accord, nous pourrions l'offrir à ceux qui aiment les capucines et même à ceux qui aiment s'embrasser. Sortie de crise par la fenêtre. Un financier français installé à New York ayant perdu $1 milliard s'est ouvert les veines. Beau geste, digne d'un patricien romain condamné par César, le dieu vivant. Lui a été condamné par les dieux de la bourse, ses collègues, ses amis, ses concurrents. Pendant ce temps, les autres, du haut de leur tour, regardent le vide sous leurs pieds, à travers la baie vitrée de leur bureau, sans se jeter par la fenêtre. Ils préfèrent, et de loin, jeter comme cendrier que l'on vide, les millions de salariés qui devront payer pour les pertes qu'ils n'ont pas faites. Mettons à la porte les financiers avant qu'ils aient passé la planète tout entière par la fenêtre. Et le dernier, The Last One, sur la liberté. Mon ami, ne sois pas comme la feuille qui danse dans le vent.
ne soit pas comme le sac plastique emporté par la bourrasque qui s'envole et s'en va en hésitant au devant de nous, dans la rue, de ci, de là, le sac transparent qui monte et qui descend sans savoir pourquoi, le sac libre et impuissant qui va où va le vent, qui s'échappe et n'y peut rien et finit dans les bras nus et froids d'un arbre accroché à une branche ou dans l'eau glacée du caniveau. Mon ami, ne sois pas la feuille, ni le sac en plastique libre et ivre et impuissant. Mon ami, sois le vent, oui, sois plutôt le vent. Merci. Ευχαριστούμε τον Φρανσίσκο για την όμορφη επαγγελία και για τα επίκαιρα ποίηματά του. Θα τελειώσουμε τη βραδιά μας με τον Γιάννη τον Πατήλη, που όπως είπε η κυρία Γαλανοπούλου είναι ο νεοσμενείο της ποιητής, έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης Πατήλης έχει πλούσιο έργο στα ελληνικά γράμματα. Είναι ο εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού Πλανόδιον επί σειρά ετών, από το 1986 μέχρι και σήμερα, ενώ έχει συμμετάσχει στα περιοδικά ως συνειδητής στο περιοδικό Το Δέντρο, στην Ίσο, στη Μουσική και Ποίηση και στο Κριτική και Κείμενα. Έχει δημοσιεύσει 8 συλλογές και 2 συγκεντρωτικές. Νομίζω ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Γιάννη, παρά το ότι τον αγαπώ πολύ και τον θεωρώ φίλο και χαίρομαι πάρα πολύ που τον παρουσιάζω απόψε. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε αυτό το βράδυ να παρακολουθήσετε αυτές τις επαγγελίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο και την ώρα την Γαλανοπούλου για την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης. Εγώ διάλεξα να σας διαβάσω μια ομάδα ποιημάτων μικρή που σχετίζεται με το ίδιο το φεστιβάλ, ένα διεθνές φεστιβάλ Αθηνών. Τα ποιήματά μου έχουν σχέση με την Αθήνα, δηλαδή επέλεξα κάποια ποιήματα που η αφορμή τους μου δίνεται από κάποιον τόπο αθηναϊκό. Πάρα πολλά ποιήματά μου έχουν σχέση με την πόλη στην οποία γεννήθηκα και ζω, γι' αυτό και τη δεύτερη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων μου την ονόμασα «Ταξίδια στην ίδια πόλη». Ελάχιστα έχω βγει στο εξωτερικό, έχω όμως πολύ ταξιδέψει μέσα στην Αθήνα. Το τελευταίο μου ταξίδι ήταν σε αυτή την πόλη, τη Νέα Σμύρνη, που είμαι τώρα κάτοικος της εδώ και 7 περίπου χρόνια. Γι' αυτό το πρώτο ποίημα που θα σας διαβάσω ξεκινάει με μια νεοσμυρνιώτικη, θα έλεγα, εμπειρία. Για μένα που ήρθα από τα άγρια Πατήσια ήταν κάτι ασυνήθιστο. Όσοι ζουν στη Νέα Σμύρνη κοντά προς το Θάλιο θα έχουν ίσως ακούσει κάποια στιγμή ψηλά γλάρους να πετάνε και να κράζουν. Για μένα ήταν συγκινητικό όταν συνειδητοποίησα τι ακριβώς ήταν, να φανταστώ ότι θα μπορούσε πάνω από την πολυκατοικία να πετάει ένας γλάρος. Αυτό το πέταγμα των γλάρων οδήγησε συνειρμικά στο πέταγμα των γερανών, το πέταγμα των γερανών σε μια παρομοίωση του ομοίου που παρομοιάζει το θορυβόδες πέρασμά του με το θορυβόδες, με την θορυβόδικη κίνηση του στρατού των Τρώων, την κάπως έτσι φωνακλάδικη θα έλεγα, και μετά από έναν άλλο συνειρμό περνάω στις νεολαιίστικες διαμαρτυρίες, όπως τις έζησα εγώ, της γενιάς του 60 με τον έντονο αντιυμπεριαλιστικό τους χαρακτήρα. Το ποίημα αυτό κατά βάθος είναι πολιτικό. Σας το διαβάζω. Έχει τον τίτλο «Το πέρασμα των γερανών». Με πόρτες ανοιχτές και παραθύρια, μέσα σε σιωπή και τεταμένη προσοχή, το κρύο αψηφό, μόνο και μόνο, να ακούω τα στρινιάσματα των γλάρων, που από του φαλήρου την ακτή έχουν φτάσει, ξεμήνιδες γλετζέδες για φαγή, μέσα φλεβάρι, στους κάδους τους γεμάτους, παρυφές της Νέας Μυρνής.
Και όπως τους νιώθω πάνω από τις ταράτσες να πετάνε, ο νους μου πάει στους βάλτους της Βραβρώνας. Όταν φθινόπωρο είχα δει τους γερανούς, στο δειλινό αρμαθιασμένους να κλαγκάζουν, προς του ωκεανού τραβώντας τις ροές, με τους πυγμαίους πόλεμο αλόκοτο να πιάσουν, που απ' τα χωράφια, όπως λένε, τους κλέβαν τις τροφές. Πόσο με εκείνες μοιάζαν τις παρέες του 65, που όλο ορμή, φωνές, συνθήματα και πίστη προς το βορρά, δρόμο αντίστροφο πετώντας, με τους ληστές της Δύσης κινούσαν να τα βάλουν, φθάνοντας μέχρι τα αντιπέραια της φούλης, ένθα εισήν τα ανθρωπάρια, τα εγκλικά. Για να πω λίγο την εισαγωγή του στα αγγλικά, δύο πράγματα. Γιάννης Πατήλης is reading us poems from his travels through Athens, through the various neighborhoods. He said that he's traveling, he's a traveler of Athens. And so he knows a lot of places here, and he takes his inspiration in these poems from the places he has visited in Athens. Το 1908, σε ένα φύλλο ενός περιοδικού πολύ γνωστού του Νουμά, δημοσιεύτηκε ένα αλυπόγραφο άρθρο με τον τίτλο «Αρβανίτες και Ρωμοί», το οποίο εγκονίαζε μία παρέα αρβανιτών, Ελλήνων αρβανιτών, που είχαν κάτσει στα καφενεία της Ομόνιας, για το υπέροχο ήθος της, την περηφάνεια της, τις εξαιρετικές φορεσιές της, και κάκιζε τους Ρωμιούς που το είχαν ρίξει στις πύρες εκεί δίπλα, διαφορώντας για τα πάντα. 100 χρόνια μετά, το διάβασμα αυτό του Νουμά μου έδωσε μία έμπνευση να γράψω ένα ποίημα από τα Πατήσια τώρα, στην οδό Φερδινάνδου Γρηγορόβιου όπου ζούσα, προκειμένου να σχολιάσω το σήμερα. Ο τίτλος είναι «Εθνολογικά 2008», 100 χρόνια δηλαδή από αυτό το πρώτο δημοσίευμα. Δόξα στον Φερδινάνδο Γρηγορόβιο, που τόσο αυτή την πόλη είχε αγαπήσει, ώστε από την φερόνιμη του τώρα οδό, που ξεφυλίζω του 1908 ένα νουμά, τη δόξα της αρβανίτικης φυλής να νοσταλγώ. Ήταν ωραίοι οι 8-10 αρβανίτες, με τη λεβέντικη κορμοστασιά τους και την εθνική τους φορεσιά, τη νύχτα εκείνου του Σεπτέμβρη, στους καφενέδες της Ομόνιας, που σήκωσαν στους παριστάμενους Ρωμιούς και θαυμασμό και φθόνο. Γιατί η αρβανίτικη φυλή κρατιέται 9 ακόμα, ενώ η δική μας δείχνει σαν να γέρασε. Έτσι στις πύρες ένα γύρο αραγμένη, ή η πλάι στις άμαξές της ξαπλωμένη όταν περνά. Κι όποιος τα τρία φύτους μελετούσε, θερσίματα, φυσιογνωμίες, φορεσιές, έφτανε σύντομα σ' απελπισία μαύρη, που θα ήθελε έναν ολόκληρο αιώνα να θεραπευθεί, ξανά κοιτώντας και στην Ομόνια και δόθε στα Πατήσια, ώστε επιτέλους να πιστεί. Όσοι δεν είναι μαύροι, είμαστε όλοι πλέον Αλβανοί. Από τα Πατήσια φεύγω και πάω σε ένα γνωστό μας μέρος, τους Αέριδες, που είναι γνωστό αυτό το υπέροχο μνημείο ως η νεκρή στο ορολόγιο, το ορολόγιο του Κυρίστου. Το ποίημα έχει ένα πένθυμο χαρακτήρα και τίτλο «Η νεκρή στο ορολόγιο του Κυρίστου». Ενεάστιχο συγχώριο για όλους όσους αλληλοσκοτωμένοι πέθαναν το Δεκέμβρη του 44 στην Αθήνα. Θα κάνω για εκείνους καλές σκέψεις. Θα τις αναθέσω στον άγγελο με τα λευκά χέρια. Στον άλλο που χύνει από την ασπίδα του χοντρό χαλάζι
στον άλλο που τώρα πίνει από το σκύφο. Με περιμένουν τυλιγμένοι στα τριμμένα παλτά τους, κάτω από τις λεύκες, κοιτώντας στα γυμνά κλαριά τις κορακοφολιές. Με περιμένουν να χύσω κρασί, γάλα και μέλι στον ίσπιο τους. Ένα βήμα για την Ομόνοια, την γνωστή σε όλους μας. Την παλιά Ομόνοια, παλιά που διαρκώς αλλάζει μορφές, η Ομόνοια που σας περιγράψω είχε τις κοιλιόμενες σκάλες του παλαιού τύπου που συχνά ήταν σταματημένες. Έχει το τίτλο Περσεφόνη. Αυτό το κατέβασμα και ανέβασμα της σκάλας μου έδωσε την ιδέα μιας νέκειας, ενός κατεβάσματος στον Άδη και ανεβάσματος ξανά πάνω. Είναι ένα ποίημα για δύο φωνές. Τι εννοώ αυτό? Ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος σκέφτεται ενώ κάνει αυτό το ανεβοκατέβασμα και ένας άλλος που το σχολιάζει. Αν θα ήθελε η Ρώνα να λάβει τη μία από τις δύο φωνές, να διαβάσει τις σκέψεις που κάνει αυτός που κατεβαίνει και εγώ θα αναλάβω τον ρόλο του σχολιαστή, αλλά δεν έχουμε... Έλα, κάτσε από εδώ. Α, υπάρχει το πρόβλημα. Ναι. This is a poem for two voices. That's why Iro is reading the one voice and Jan is the other one. Λοιπόν, ο τίτλος είναι Περσεφόνη. Η Ρο δίνεται το πρόσωπο που σκέφτεται καθώς κατεβαίνει και ανεβαίνει και εγώ σχολιάζω, ο αφηγητής στο ποίημα σχολιάζει τις σκέψεις. Να γινόταν να χαθώ, καθώς χάνονται όλοι όσοι μαζεύουν λουλούδια. Έτσι συλλογιζότανε, καθώς περνούσε τα φανάρια της Ομόνοιας για να κατέβει, όχι στον Άδη ακόμη, αλλά στις σκάλες, τις ακίνητες της Ομονίας. Της άνοιξης ένας κόκκος να γινόμουν, που καταδέχτηκε ως και τις σκονισμένες τέντες της κεραμικού. Έλεγε, καθώς έπαιρνε από τη νέα κοπέλα μια προκήρυξη που φώναζε τους εργαζόμενους στο ύφασμα σε μια ακόμη 24ωρη απεργία. Να είχα 24 ώρες απόλυτης ζωής, χαϊδεύοντας το σφριγιλό μαστό τούτης της μέρας που με ουράνια βία κατασκήνωσε στα μάτια. Σκεφτόταν καθώς παίρνεγε σκυφτός, πλάι στη φλογέρα που συνόδευε το κασετόφωνο ενός τυφλού στολισμένου με λαχεία. Αν είχα λίγη τύχη, ένα φως από αυτό που κατοικεί μέσα στο άλλο, καθώς τώρα τις σκάλες παίρνω για τα πάνω, παιδί παρθένο πάλι να χαθώ, καθώς χαθήκαν όλοι όσοι μαζεύανε λουλούδια και μια φορά ακόμη να βρεθώ πάνω στο χώμα. Θα κλείσω με ένα ποίημα. I will read Persephone in English now. If only I could get lost, like all who pick flowers get lost, he thought, crossing the traffic lights in Ammonia, to go down, not down to Hades, not yet, but down Ammonia's immobile escalators. If only I could become a grain of spring which condescended even to the dusty tents of Keramikos Street, he said,
as he took a leaflet from a young woman, calling all textile workers to one more 24-hour strike. If only I had 24 hours of absolute life, caressing the vibrant breast of this day here, settled with divine violence on the eyes. He thought, head down, as he passed by the wooden flute accompanying the tape player of a blind man adorned with lottery tickets. If only had some luck, some light, from that one kind residing inside the other, as I climbed the stairs up to the world above, a virgin child to get lost, like all big flowers got lost, and once again to find myself upon the earth. Θα κλείσω με ένα ακόμη ποίημα που έχει σχέση με την Αθήνα. Θα μετακινηθώ λίγο παραπάνω, θα ανέβω τη σταδίου και θα φτάσω στο θέατρο του Καρόλικου, θα κατέβω στο υπόγειο. Αλλά θα μετατεθώ και στον χρόνο. Θα πάω πίσω στο 1963, έναν Απρίλιο, όταν πεζόταν ένα έργο «Ο Βασιλιάς πεθαίνει». Αυτό που με ενδιέφερε να δώσω στο ποίημα αυτό ήταν κάνοντας αυτή τη μετατόπιση σε εκείνη την πολύ κρίσιμη εποχή πριν τη Χούντα, να αντιπαραθέσω το θέατρο της τέχνης με το θέατρο της πολιτικής. Το θέατρο της πολιτικής όπως τη γνωρίσαμε με το θέατρο εκείνο που καπηλεύτηκε τον ανένδοτο αγώνα και οδήγησε σε αυτό που ήταν το θέατρο του Γεωργίου Παπανδρέου, του πατρός, του παππού. Παραλυπόμενα παράστασης ενός Απριλίου του 1963. Το θέατρο είναι μια ελπίδα, ένας ανένδοτος αγώνας για ζωή, ένα σκαπίλι χειρό στο μάγουλο της φρίκης εν Λονδίνο. Αλλά και στη σταδίου προχωράει η ζωή, με τη βοήθεια κυρίως του κυρίου Κουν. Και κριτικός το παρατήρησε σωστά, με τις γνωστές επιφυλάξεις πάντα. Είναι όνομα αυτό, κυρία Μπεμπεδέλη. Ο Βασιλιάς πεθαίνει. Σύνολο βίου 1:45. Διάστημα ικανό να αναδειχθεί η γελιότης στην αθανασία όσων ελπίζουν, εκλυπαρώντας κάποια μικρή αναβολή. Είναι εκεί που βλέπω να καπνίζουν μετά ο κύριος Χατζημάρκος με τον κύριο Λαζάνη και η κυρία Λιμπεροπούλου από τα Πατήσια ζει στο Λάιφο, φασματική, στη χρονοκάψουλα που ο κύριος Ευγένιος εφήβρε και ο κύριος Κάρολος επιπλώσε σοφά νοήματα που από την υπόγεια τρύπα του διαρκώς εκπέμπει προς τα άνω, στο ποταμού το μέγα δέλτα της φθοράς που ανακυκλούνται των ανακτόρων οι συνεννόησεις με τους Αμερικάνους, το 3-0 της ΑΕΚ επί του Απόλλωνος Καλαμαριάς, η έκθεση στο Ενδευκτήριο Πνευματικής Συνεργασίας του Μπουζιάννη, ενώ στο Μοντιάλ πάντα η λύκη της Αβίσου και όταν εισάξει υποκύπτει στο Μαξίμ, πριν το Μαξίμ, και πάνω απ' όλα, του Γεωργίου Παπανδρέου, το λαέ του Αγριμίου, τη δωρεάν παιδεία και την πίστη του στο πνεύμα της φυλής, που όχι ίσως, αλλά πρώτος θα μας φέρουν στην κοινή την αγορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη τον Πατήλη, ήταν ο τελευταίος μας ποιητής για απόψε. Να πρωτού κλείσουμε λίγο τη βραδιά, να σας προτρέψω και να σας καλέσω στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του πρώτου Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών, που συνεχίζεται, δεν σταματάει απόψε, συνεχίζεται και αύριο και μεθαύριο, με την ποίηση στα μουσεία, όπου και οι ποιητές που ακούσατε απόψε θα διαβάσουν μέσα σε μουσεία. Και αυτά είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αύριο στις 8 πάλι, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ίδια ώρα, και το Μουσείο της Ακρόπολης. Νομίζω ότι αξίζει καλά να παρακολουθήσετε, γιατί θα είναι και κάπως πιο... θα είναι ενδιαφέρον εκεί πέρα να δείτε πώς ακούγεται η ποίηση μέσα σε ένα μουσείο ανάμεσα στα εκθέματα.
Επίσης, την Κυριακή θα έχουμε το κλείσιμο του φεστιβάλ, τον αποχαιρετισμό, όπως λέει και το πρόγραμμα, όπου οι ξένοι ποιητές θα διαβάσουν την ποίησή τους και θα πούνε ένα αντίο προσωρινό στην Ελλάδα και στο πρώτο φεστιβάλ ποίησης Αθηνών. Να περάσω λίγο στις ευχαριστίες, θέλει η κυρία Καναναπούλου να πει, ναι. Να ευχαριστήσω καταρχάς εδώ το Δήμο Νέας Μήνης, την κυρία Γαλανοπούλου και τον κύριο Δήμαρχο που μας δέχτηκαν και οργάνωσαν αυτή τη βραδιά απόψε. Να ευχαριστήσω τον κύκλο ποιητών που διοργάνωσε και έτρεξε αυτό το φεστιβάλ όλη τη βδομάδα. Να ευχαριστήσω τον ΟΣΔΕΛ, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Λόγου, για την παραχώρηση των δικαιωμάτων και των ποιημάτων των ποιητών. Και να ευχαριστήσω και τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων που βοήθησε πάρα πολύ στο φεστιβάλ, όπως και όλους τους συντελεστές φυσικά. Και να μην αφήσω, φυσικά τους λέω τελευταίους, αλλά δεν είναι τελευταίοι, είναι οι ποιητές που συμμετείχαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μας χάρισαν την ποίησή τους όλες αυτές τις μέρες και όπως σας είπα έχουμε ακόμα δύο μέρες και νομίζω ότι ο λόγος ανήκε κυρίως σε αυτούς και ότι αυτό που είπε και η κυρία Γαλανοπούλου στην αρχή ότι η γλώσσα η ποιητική μας ένωσε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Thank you. Μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο και το κανάλι της Νέας Μύρνης που απόψε καλύπτει όλη την εκδήλωση. Κάποια στιγμή, ναι βέβαια, έχουμε ένα TV, TV Νέας Μύρνη βέβαια, απόψε είναι εδώ μαζί μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, οι οποίοι οικία βουλήσει και με δική μου έτσι προτροπή είναι εδώ απόψε χωρίς να έχουν πληρωθεί, χωρίς έτσι με διάθεση να προσφέρουν για την πόλη μας. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Αντιδημάρχους, όσοι ήταν εδώ, τον φίλο μου τον Άστον Αθανασίου. Θες να σου να πεις κάτι? Θέλει ένας φίλος και συνάδελφος. Ώσπου να μιλήσει ο κύριος, να συμπληρώσω ότι το βιβλίο διατίθεται εκεί κοντά στην είσοδο προς 5 ευρώ. Μπορείτε να το αγοράσετε, μια συμβολική τιμή έτσι ώστε να ενισχυθεί η έκδοσή του. Για να έχουμε τους ποιητές μαζί μας και την υπόλοιπη βραδιά. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ και τιμήσατε τη Νέα Σμύρνη και την ποιήση κυρίως και τους ποιητές και τους φιλοξενούς μενούς μας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Νόρα, κάτι θέλει να πει εδώ ο Αντιδήμαρχος, ο Νάσο Θανασίου. Ευχαριστώ. Βρίσκομαι ανάμεσά σας, σαν υποδεσπότη στο καλωσόρισμα. Και θέλω με δύο λέξεις, δύο λόγια, μια και είναι η βραδιά ποίησης, αυτό που και εγώ εκφράζω και εσείς αποδέχεστε, είναι η λεπτότητα της ψυχής μας. Δύο λόγια έγραψα πριν από ένα λεπτό. Στο κάλεσμα και αυτής της πόλης, το γόνι κλειστό, στην απερατοσύνη της ποίησης, τ' άνοιγμα των ψυχών, στην αγκαλιά της βάπιας της γαλήνης, μη διστάζεις, την πτυχή να πλώσεις, γιατί στο ξυπνή δειγμά της η ομορφιά απαντήκρισες, μ' απλόχερα της πόλης. Το χρόνο, οι στιγμές που γεννήσετε. Σας ευχαριστούμε. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση, δεχόμαστε και ερωτήσεις σε κάποιον ποιητή. Μπορείτε να απευθύνετε το λόγο ή να μιλήσετε ή να κάνετε κάποιο σχόλιο. If anyone wants to make a remark or ask something, feel free to ask. Οπότε σας εύχομαι καλό βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.